Καλώς ήρθατε σε άλλη μια πεζοπορική διαδρομή που καταλήγει σε ένα από τα δημοφιλέστερα γεφύρια της Ελλάδος, αυτό της Πορτίτσας Γρεβενών. Η διαδρομή ξεκινάει από το χωριό Σπήλαιο, το οποίο απέχει μισή ώρα από την πόλη των Γρεβενών. Αφήνετε το αμάξι στην κεντρική πλατεία ή λίγο πιο κάτω, κοντά στο δημοτικό σχολείο, και κατηφορίζετε στο δρόμο που βρίσκεται αριστερά από αυτό. Οι ταμπέλες που υπάρχουν σε αρκετά σημεία του χωριού δεν θα σας επιτρέψουν να χαθείτε. Το λίφινο μονοπάτι που ξεκινάει από το χωριό και κατεβαίνει μέχρι το Φαράγγι έχει σταθερή κατηφορική κλίση, καθώς από τα 960 μέτρα υψόμετρο καταλήγει στα 610. Η διάρκεια, όπως έχουμε πει και σε άλλο βίντεο, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, αλλά όπως μαρτυρούν και οι ταμπέλες που υπάρχουν κατά μήκος, είναι περίπου μισή ώρα. Στο ενδιάμεσο της διαδρομής υπάρχει και ένα κιόσκι για ξεκούραση. Είναι ένα από τα καλύτερα σημεία για να απολαύσετε τη θέα. Στην περιοχή κάθε χρόνο διεξάγονται και ορεινοί αγώνες τρεξίματος. Το Όρλιακας Adventure, το οποίο είναι 33 χιλιόμετρα, και το Πορτίτσα Trail, το οποίο είναι 10 χιλιόμετρα. Η διαδρομή είναι φανταστική και τις τέσσερις εποχές του χρόνου, γι' αυτό και εγώ θα σας δείξω και χειμερινά και καλοκαιρινά πλάνα. Ο ποταμός που περνάει κάτω από το γεφύρι είναι ο Βενέτικος, παραπόταμος του μεγαλύτερου ποταμού της Ελλάδας, του Αλιάκμονα. Φυσικά, τον χειμώνα καιρικές συνθήκες και η στάθμη του νερού δεν επιτρέπουν τη διάσχιση του Φαραγγιού. Αντίθετα, τους καλοκαιρινούς μήνες μπορείτε κάλλιστα να το διασχίσετε. Είναι ένα πραγματικά εντυπωσιακό φαράγγι. Οι βράχοι ψώνονται 200 μέτρα πάνω από το ποτάμι. Σε κάποια σημεία το πλάτος του είναι μόλις 8 μέτρα, ενώ το συνολικό μήκος του φαραγγιού είναι κοντά στα 800 μέτρα. Το γεφύρι υπολογίζεται ότι κατασκευάστηκε το 1743 με προσφορές από το μοναστήρι του Σπηλαίου και έδινε τη δυνατότητα στους ντόπιους των δύο χωριών να επικοινωνούν. Πάντως, φαντάζομαι ότι το μονοπάτι από το γεφύρι έως το τρίκουμο δεν θα είναι σε τόσο καλή κατάσταση από τη στιγμή που είναι λιγότερο περπατημένο. Την τελευταία φορά που το επισκέφθηκα, παρατήρησα πάρα πολλά συμβατικά αμάξια παρκαρισμένα στην περιοχή και με τα λύπη μου διαπίστωσα ότι έχει φτιαχτεί δρόμος. Και λέω με τα λύπη μου, διότι πρόκειται για ένα πολύ σύντομο μονοπάτι που δεν απαιτεί ιδιαίτερες ικανότητες. Παρ' όλα αυτά, και ο κόσμος που έχει την ικανότητα να το περπατήσει θα προτιμάει τη γρήγορη και ξεκούραστη μεταφορά. Τα καλά νέα είναι βέβαια ότι αυτό το μέρος θα μπορούν να το επισκέπτονται και άτομα με κινητικές δυσκολίες. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο και θέλεις να δεις παρόμοια στο μέλλον, κάνε ένα like και μια εγγραφή από κάτω στο κανάλι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε 2 εβδομάδες, όπου και θα δούμε ένα σύντομο τουριστικό οδηγό για την πόλη της Καστοριάς.